Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην απεργιακή πορεία της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ στην Οριστιάδα, εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία του για το φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Κάποιοι πολίτες δήλωσαν αγανακτισμένοι με τα νομοσχέδια που συζητά η κυβέρνηση και δεν δίστασαν ούτε λεπτό προκειμένου να εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και να μην έχετε πον συνέχεια την αγροτιά. Αυτοί που ξεφεύγουν να τους πιάσουν. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν τα μέτρα πίσω και να πάνε από μηδενική βάση να συζητήσουν. Την παράσταση στον αγώνα των αγροτών. Πιστεύετε πρέπει να αποσυρθούν τα νομοσχέδια. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Κάτι να δουλέψουν οι κύριοι των κυβερνήσεων, των κάθε κυβέρνησης. Να μην περάσουν τα νομοσχέδια, το ασφαλιστικό, το φορολογικό και πολλά άλλα μαζί. Δεν είναι μόνο αυτά. Όλες οι επιχειρήσεις πάνε για να κλείσουν με αυτήν την πολιτική που ασκεί το κράτος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες για αυτήν τη συμμετοχή. Δεν θέλουμε με τίποτα να περάσουν τα μέτρα. Και ήταν η επιτάσσεις. Δύο λέξεις, τίποτα άλλο. Η ίδια κατάσταση επικράτησε και στην συγκέντρωση στην πλατεία του Σουφλίου, οπότε οι πολίτες εξέφρασαν τους κινδύνους που εγκυμονεί το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ κάποιοι τόνισαν ότι υπάρχει περίπτωση να βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους. Ναι, τα αποσύρουν όλα. Να πάνε στα σπίτια τους. Δεν τους θέλουμε, κανένα δεν θέλουμε. Οι 300 και να φύγουν από. Να μην υπάρχει ούτε ένας. Να έρθουν να μας κυβερνούν άλλοι. Έτσι κι αλλιώς μας κυβερνά. Αυτοί μόνο να τρώνε, ξέρουν τίποτα άλλο. Τι λέτε, να πέσει η κυβέρνηση. Να φύγουν όλοι. Όλοι και οι 300. Πώς είναι. Να φύγουν. Μαζευτήκαμε για να διεκδικήσουμε για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό. Για τα μέτρα που μας έχουν ξαναγγείλει. Που είναι ισοπεδωτικά. Εγκελματίας είμαι κι εγώ. Παραστεκόμαστε, αντιστεκόμαστε στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα. Εσάς την επιχειρήση σας την επηρεάσει πολύ αυτό. Βέβαια. Κίνδυνος και για λουκέτο. Ακόμη όχι, αλλά όπως πάμε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ το φοβάμαι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχω μαγαζί με σόλουχα και είδη δώρων και δεν πάει καθόλου καλά. Με αυτά τα μέτρα που υπάρχουν δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα. Με τα νέα μέτρα κινδυνεύει να κλείσει η επιχείρηση. Φυσικά, άμα συνεχίσουν έτσι θα κλείσει. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή όλων των σουβλιωτών, χωρίς να ξεχωρίζουμε κομμουνιστές, δεξιούς, κεντρώς, γίνεται για την Ελλάδα μας, για τον τόπο μας, για το σουβλί μας και αυτά που κλέψαν οι Αθηναίοι να τα γυρίσουν πίσω.